Ο Μπεν Μάκλεμορ έρχεται στην Ελλάδα και ανεβάζει επίπεδο την ΑΕΚ. Μεγάλη μεταγραφή από την ΑΕΚ, που κινήθηκε με άκρα μυστικότητα και με μεθοδικές κινήσεις, καταφέρνοντας να κάνει δικό της τον Μπεν Μάκλεμορ. Πρόκειται για έναν παίχτη 30 χρονών που μετρά 9 χρόνια εμπειρία στο NBA, έχοντας παίξει μεταξύ άλλων σε Sacramento Kings, Houston Rockets και Los Angeles Lakers. Το γεγονός πως μετράει 9 χρόνια στην κορυφαία λίγα του πλανήτη και πάνω από 500 παιχνίδια στη regular season μιλάει από μόνο του. Γιατί όμως αυτή η μεταγραφή είναι τόσο σημαντική και αλλάζει τις ισορροπίες στο παιχνίδι της ΑΕΚ? Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το τι προσφέρει ο Μπεν Μάκλεμορ και πώς απελευθερώνει τον έτερο στάρ της νέας ΑΕΚ, Τζόρνταν Μακρέι. Αρχικά, ο Μπεν Μάκλεμορ είναι ένας παίχτης ο οποίος διακρίνεται για το περιφερειακό του σουτ. Στα 9 χρόνια στο NBA, σούταρε με 36% από την περιφέρεια, γεγονός το οποίο τον καθιστά αξιόπιστο έξω από τη γραμμή των 6,75. Την ίδια ώρα, στο ρεπερτόριο του υπάρχει και το drive. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη του επιλογή επιθετικά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος από την περιφέρεια μπορεί να αλλάξει επίπεδο την ΑΕΚ και να αποτελέσει μια μόνιμη απειλή για κάθε άμυνα. Πώς αυτή η κίνηση όμως επηρεάζει τον έτερο στάρ της ομάδας, Τζόρνταν Μακρέι? Μα φυσικά, ο Μακρέι ως άκρος επιθετικός και εκρηκτικός γκάρτ αρέσκεται στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός και σε καταστάσεις απομόνωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι πολλές φορές η αντίπαλη άμυνα προσαρμόζεται στο δικό του παιχνίδι, φέρνοντας βοήθεια και δεύτερο αμυντικό στο μαρκαρισμά του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μακρέι θα έχει την βοήθεια από τον Μάκλεμορ, ο οποίος θα περιμένει στην περιφέρεια για ένα τρίποντο. Θα είναι δηλαδή ο παίκτης ο οποίος απορροφά αρκετή από την πίεση επιθετικά που θα έχει ο Τζόρνταν Μακρέι, δημιουργώντας έναν ακόμα πόλο και ένα ακόμα σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Με την απόκτηση του Μπεν Μάκλεμορ, η ΑΕΚ ανεβαίνει επίπεδο και δείχνει εν ώψη της νέας σεζόν πως δεν συμβιβάζεται με τίποτε άλλο πέραν από την επιτυχία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν έχει τελειώσει εδώ όμως, καθώς απομένουν 4 κινήσεις για να πάρει το ρόστερ την τελική του μορφή. Τα επόμενα μεταγραφικά βήματα της ΑΕΚ αναμένεται να είναι στην ίδια λογική με την απόκτηση του Μπεν Μάκλεμορ, με τους ανθρώπους της ομάδας να εντοπίζουν στόχους που θα ανεβάσουν επίπεδο το ρόστερ και θα κάνουν την ομάδα ακόμα πιο ισχυρή σε Ελλάδα και Ευρώπη.